Πείτε μας ορισμένα πράγματα για εσάς, έτσι βιογραφικά, ώστε ο κόσμος να μάθει περισσότερα πράγματα. Ξεκίνησα τον συνδικαλιστικό χώρο και νομίζω ότι έδωσε ένα στίγμα δημιουργικότητας και αποτελεσματικότητας, αλλά παράλληλα ποτέ δεν κάλυψα τη συνδικαλιστική μου δράση. Δεν θα έλεγα ότι αντικατέστησε τη συνδικαλιστική μου δράση μια υπηρεσιακή αποτελεσματικότητα. Θα έλεγα όσο καιρό γνωρίζω τον εαυτό μου, ήμουν πάντα στην δουλειά με πείσμα και αποτελεσματικότητα. Και ό,τι ανακατεύτηκα στη ζωή μου, νομίζω είχα θετικά αποτελέσματα και αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά. Στην Ομαρχία, όσα χρόνια ασχολούμαι, τώρα 16 χρόνια, πέρασα από τη θέση του Αντινομάρχη Παιδείας και Λαϊκής Επιμόρφωσης και θεωρώ ότι η θητεία μου, 3,5 χρόνια περίπου θητείας, επί Νομάρχη Φωτίου, ήταν ίσως η πιο αποτελεσματική. Δημιουργήσαμε πολύ μεγάλους θεσμούς. Όταν ανέλαβα την Λαϊκή Επιμόρφωση, τότε είχε περίπου 15 προγράμματα και τα έφτασα 300. Έβαλα στόχο της θητείας μου να πάω σε πρωινή βάρδια τα σχολεία και έκτισα τότε πολύ σημαντικές βάσεις γι' αυτό. Τα περισσότερα πια σχολεία στην Β' Πειραιά σήμερα είναι μονοβάρδια και σε αυτό νομίζω ότι έβαλα ένα πετραδάκι σε αυτή την προοπτική. Επίσης, δημιουργήσαμε τότε μεγάλους θεσμούς, το διπορικό στην ελληνική παράδοση, το μαθητικό φεστιβάλ χοροδιών, πάρα πολύ μεγάλους θεσμούς. Σε κάθε σχολείο τότε προσπαθήσαμε να βάλουμε τον πολιτισμό μέσα με δράση πολιτισμού, είτε θεατρικά σχήματα, εικαστικά, χορό, τραγούδι. Και όλα αυτά θα έλεγα ότι ήρθε και μας δικαίωσε κατόπιν την Ελλήνα, προσπαθώντας να δημιουργήσει το σχολείο του πολιτισμού. Βάλαμε ένα λιθαράκι σε αυτή την τότε θητεία μου. Κατόπιν, σαν ομαρχιακός σύμβουλος, υπηρέτησα τον πολίτη από όποια καθήκοντα πέρασα όλα αυτά τα χρόνια, είτε, γιατί ήμασταν και στην αντιπολίτευση και τώρα με τον νομάρχη τον Μίχα, και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την ποιότητα ζωής, να βοηθήσουμε για τη βελτίωση της διατροφικής αλυσίδας, για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και πάντα νομίζω έδινα τον καλύτερο μου εαυτό σε κάθε σημείο της πορείας μου. Τα τελευταία χρόνια συνέδεσα και τη δουλειά μου ως ενεργός πολίτης μέσα από την εθελοντική μου συμμετοχή στη μη κυβερνητική οργάνωση του Ομίλου UNESCO Ολύμπυρος και Νήσων, που πραγματικά και αυτή είχε πολύ μεγάλη δράση, πρόσθεσε άρωμα και χρώμα πολιτισμού στην περιοχή ευθύνης μας. Δημιουργήσαμε μέσα από πολλή δουλειά και με τη συμμετοχή των πολιτών και με εκτεταμένες συνεργασίες όλο το φορέο, ίσως το μεγαλύτερο όμιλο UNESCO στον πλανήτη. Έχουμε φτάσει να έχουμε τώρα 1500 μέλη και αυτή η δουλειά που έγινε μέσα από τον όμιλο και μάλιστα σε μια περίοδο που γνωρίζετε γενικευμένης απαξίωσης στο θεσμό, φτάσαμε να έχουμε 1500 μέλη, ενεργούς πολίτες που δουλεύουν εθελοντικά και που βοηθούν να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο και να αποκεντρωθεί ο πολιτισμός και βασικός μας στόχος όλα αυτά τα χρόνια. Πολιτισμός και άρωμα και χρώμα πολιτισμού και δράση πολιτισμού σε κάθε γειτονιά. Αποκεντρωμένα. Δεν έχει δικαίωμα στον πολιτισμό μόνο το κέντρο της Αθήνας, το κέντρο του Πειραιά. Δεν θα πρέπει να υπάρχει το μέγαρο μόνο μουσικής για τους ολίγους. Θα πρέπει αυτή η δράση να γίνεται σε κάθε γειτονιά. Και αυτό είναι ο πρωταρχικός μας στόχος όλα αυτά τα χρόνια. Αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς ήταν να εκλεγεί από τη φορά Έλληνας στη θέση του Αντιπρόεδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων Συλλόγων και Κέντρων UNESCO, κάτι που πραγματικά έγινε μέσα από όλη αυτή τη δουλειά και με κάνει ιδιαίτερα περήφανο. Γιατί η Ελλάδα για πρώτη φορά ηγείται δεκάδων χιλιάδων ομίλων σε όλη την Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική, μέσα από την δική μου συμμετοχή. Να πω ότι το βασικό στοιχείο της αποτελεσματικότητάς μου μέχρι σήμερα ήταν η συμμετοχή, η συνεργασία και ο αλτρουισμός και ο εθελοντισμός. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το κριτήριο στα επιτυχή αποτελέσματα της πορείας μου μέχρι σήμερα. Υπήρξα δύο φορές υποψήφιος βουλευτής
με το Πασόκ και μάλιστα σε πολύ δύσκολες εποχές για το Πασόκ. Όταν το Πασόκ ήταν με τη μόλις η κυριολεξία προς τα κάτω, κατέβηκα για να στηρίξω έναν χώρο που πιστεύω και πίστευα. Και την τελευταία φορά που ήταν τα πράγματα πολύ πιο απλά, φαινόντουσαν τουλάχιστον πολύ πιο απλά, πήγα διότι είχα εδώ και καιρό αρχίσει ένα σχεδιασμό. Είχα πιστεί ότι θα μπορούσα να υπηρετήσω την πόλη μου. Και αν θα δείτε, υπάρχουν συνεντεύξεις μου πριν από 2 χρόνια, αρκετό καιρό πριν από τις εκλογές, που διατύπωνα με όλους τους τόνους την επιθυμία μου να υπηρετήσω την πόλη μου. Και αυτό θα έλεγα ξεκίνησε ως ένας καρπός μιας συζήτησης που είχαν γίνει με φίλους, με ανθρώπους που είναι κοντά μου και που με στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια. Τους άκουγα και μ' άκουγαν. Αυτοί οι άνθρωποι μου πέρασαν αυτό το πράγμα, θα μπορούσα, αυτή τη σκέψη που μου έγινε τελικά πεποίθηση, θα μπορούσα να βοηθήσω τον τόπο μου και να αξιοποιηθεί αυτή η τεράστια κληρονομιά που έχω δημιουργήσει μέσα μου, μέσα από τη δουλειά, μέσα από την εμπειρία, όλα αυτά τα χρόνια για το καλό της πόλης μου. Πέρα από την πολιτική δραστηριότητα, επαγγελματική δραστηριότητα, σπουδές. Εγώ είμαι ηλεκτρονικός μηχανικός, είμαι με πάρα πολλές εφημεσμίες στο κέντρο έρευνας και τεχνολογίας, μέσα από πολύ καλή δουλειά. Και πριν από λίγες μέρες έχω υποβάλει την παρέτησή μου, έχω συμπληρώσει 35 χρόνια εργάσιμου βίου χωρίς μία μέρα ασθενείας. 35 χρόνια και από τώρα μπορείτε να ξέρετε ότι είμαι και συνταξιούχος. Οπότε θα έχω ακόμη περισσότερο χρόνο να υπηρετήσω την πόλη μου. Ευτυχώς ακόμα υπάρχει διάταξη 35 χρόνια και 58. Έτσι, και έτσι μιλάτε πια με ένα συνταξιούχο.